κάνει όλα για να με τρελαίνει. Βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Ετοιμαζόμαστε, είμαστε σε πρόβες. 11 Ιανουαρίου ξεκινάμε μαζί με την Έλτα Πανοπούλου, Δέσποινα Ολυμπίου, σε έναν καταπληκτικό χώρο. Θα λέγεται Οδός Ακαδημίας. Θα σε ρωτήσω για τη δήλωση που είχες κάνει ότι είχες χωρίσει με τη γυναίκα σου. Δεν έκανα ποτέ δήλωση ότι είχα χωρίσει. Είπα ότι περνάμε μια άσχημη περίοδο, ότι έχει κρίσει ο γάμος μας και τέτοια. Δεν είπα ποτέ ότι χωρίσαμε, γιατί δεν χωρίσαμε. Το δουλεύουμε. Ξέρω εγώ, θα δούμε που θα καταλήξει. Ξέρω ότι είστε από τα ζευγάρια, γιατί έχουμε κάνει και συνέντευξη μαζί με τη γυναίκα, που είστε ένα ζευγάρι αληθινό, ότι τσακώνεστε, τα ξαναβρίσκετε. Τώρα είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, γι' αυτό μου λες ότι το δουλεύουμε. Σκέφτεσαι όντως ότι μπορεί να μην βγει κάπου τελικά? Ο χρόνος θα δείξει. Δεν ξέρω να σου πω κάτι και δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος. Ο χρόνος θα δείξει. Μου έχει κάνει μαγιά, μαγιά, με κρατάει κοντά της. Χορτασμένος από γυναίκες είσαι, φλέρταρες? Και τώρα φλερτάρω. Μα δεν σταματάει ποτέ αυτό. Υπάρχει μια ενέργεια, ένας ερωτισμός, ένα φλερτ γίνεται με τις κοπέλες και με τα αγόρια. Αυτό είναι θεμητό και μου δίνει ενέργεια την ώρα που είμαι πάνω στο stage. Σου έχει τύχει κάποιο περιστατικό που να το θυμάσαι? Έχει τύχει να μου δώσουν σώρουχα πάνω στην ώρα που τραγουδάω. Έχει τύχει να πέσει σφαλιάρα από πίσω. Αυτό ήταν το πίστια. Αυτό ήταν σοκ. Αυτό γίνεται στην Αμερική. Αυτό είναι ένα σοκ. Το πιο περίεργο μέρος που έχεις κάνει σεξ? Έχουμε κάνει στο καπό του αυτοκινήτου. Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Την έχεις ψωνίσει ποτέ? Ναι, ναι. Και στο σούπερ μάρκετ και σε πολυκαταστήματα. Αν έχουν πάρει τα μυαλά σου αέρανο. Ναι. Ναι, μωρέ, κάποια στιγμή τρελαίνεσαι λίγο, ειδικά αν είσαι πιτσιρικάς και έρχονται όλοι και σου λένε πόσο καταπληκτικός είσαι. Κάπου και λίγο τρελαίνεσαι. Το θέμα είναι, αυτό το περνάς. Το θέμα είναι πώς προχωράει η ζωή και πότε τελικά συνειδητοποιείς την πραγματικότητα, την πραγματική πραγματικότητα. Εσύ ο τελευταίος μου σταθμός.